πρώτο πράγμα, ναι, τα ερεθίσματα αλλάζουν και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, όταν το παιδί έρχεται από το σχολείο και λέει «εγώ έκανα ένα πολύ ωραίο πράγμα και θέλει να το πει» και βλέπει ότι οι γονείς αδιαφορούν, κατεβαίνει ξαφνικά. Σου λέει «μπορεί και να μην ήταν σημαντικό, δεν το ξέρω». Άμα και οι γονείς το ενισχύσουν, τότε αυτό στέκεται. Δεν είναι απαραίτητο να πάει πιο πάνω, αλλά στέκεται και είναι μια δόση χαράς που θα είναι σημαντική. Γι' αυτό, άμα το κοιτάξετε καλά, θα δείτε ότι εγώ προτιμώ τον παππού και τη γιαγιά. Είναι η δική της χαράς αυτή. Ναι, είναι πιο χαλαροί, έχουν ζήσει, έχουν κάνει αρκετά παιδιά, έχουν δει. Πάνω κάτω έχουν καταφέρει να είναι οι γονείς τώρα. Ενώ οι γονείς ακόμα που κάνουν προπόνηση μέχρι να του. Συνήθως οι γονείς κατηγορούν τον παππού και τη γιαγιά ότι κάνει όλα τα χατήρια. Ευτυχώς. Γιατί άμα δεν έκανε ο παππούς και η γιαγιά όλα τα χατήρια. Άρα, το θέμα της χαράς και της μεταχαράς. Η διαχείριση λοιπόν του ερεθίσματος είναι αν αυτό πολλαπλασιάζεται. Π.χ. μαθαίνουν για μια νέα χώρα, έρχεται το παιδί, εσείς πάτε κατευθείαν στο χάρτη, δείχνετε στην εγκυκλοπαίδεια, έχετε πάει σε αυτούς, οπ. Ωραία. Όταν τους πείτε τα ερεθίσματα, Κινέζοι. Θα σου πει για την δυναστεία Μίνκα, παπ, τον ισοπαίδωσες. Αυτό είναι το ίδιο. Αλλά αυτό συμβαίνει και με τους φίλους του. Μερικές φορές αυτό είναι. Άρα, πώς το συνδυάζω τώρα με το δεύτερο σκέλος. Στην παρέα μας, είμαστε με ανθρώπους που θέλουμε να μας μοιάζουν. Γελάμε με τα ίδια ανέκδοτα. Άμα εσείς πάτε σε μια παρέα και στο δέκατο ανέκδοτο που έχετε πει εσείς δεν γελάς κανένας, έχετε ένα θέμα. Γιατί η παρέα θα σας απορρίπτει και θα σας πει αυτός μπορεί να είναι ανέκδοτο που δεν καταλαβεί κανένας. Ωραία. Το άλλο, το παιδί λοιπόν με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αυτό που δεν ξέρει καλά η κοινωνία, εκτός από τους ειδικούς, ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης δεν σημαίνει ότι είναι χαμηλός ο δείκτης ο συναισθηματικός. Έχουμε μια τάση να το ξεχωρίζουμε και εγώ επειδή το είδα στο εξωτερικό και το ξέρετε σίγουρα και λόγω ειδικότητας, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο IQ και τώρα βλέπουμε οι αμερικανικές εταιρείες ξανέρχονται στο IQ. Γιατί? Γιατί κατάλαβαν ότι είναι πολλοί που αρχίζουν να τα λένε λίγο πιο φλου και αυτό το φλου επιτρέπει μεγάλες αποδόσεις, αλλά μετά όταν σου είναι στο πρακτικό ξαναρωτάνε σε δίκτυα IQ τι έχετε ακριβώς. Το βλέπω τώρα και σε εταιρείες που είναι πληροφορικές. Μιλήσατε για την Google, αλλά όχι μόνο για αυτήν. Το είχε κάνει και η IBM. Εγώ θυμάμαι είχε έρθει στη Γαλλία η IBM και είπε: παιδιά, πρέπει να βρούμε νέα στελέχη. Δεν ήξερε πώς θα τα βρει και του λέει πολύ απλά: θα σας βάλουμε ένα μεγάλο τεστ. Όσοι το περάσουν, θα σας πληρώσουν μόνο τις σπουδές για μηχανικός. Στον τομέα πληροφορικής. Πέντε χρόνια, τζάμπα. Και μόνο να σας πω ότι πήγαν αρκετοί. Το 2% το πιάσαν. Αυτούς δεν τους περίμεναν από διαγωνισμό. Σου λέει, ας κάνουν αυτό. Γιατί ο τομέας πληροφορικής γερνάμε πολύ γρήγορα. Άρα σου λέει, αντί να έχω κάποιον που είναι ειδικός, ο οποίος μετά από 4 χρόνια θα είναι εκτός ειδικότητας, ας έχω κάποιον που έχει πλαστικότητα εγκεφάλου, προσέξτε που δεν σημαίνει απαραίτητα υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη να προσαρμοστεί, αλλά μπορεί αμέσως να διαχειριστεί ένα πρόβλημα πολύ διαφορετικά. Θα μιλήσουμε πιο πολύ, ας πούμε, για τον μάνατζερ, που το έχει αυτό. Ένας μάνατζερ δεν είναι αναγκαστικά έξυπνος, αλλά έχει έξυπνους συμβούλους. Εκεί πέρα παίζει αυτό. Να σου λέει, εντάξει, αυτό δεν το έχω, εσύ τι λες, τα ξανάρχεται. Και μετά αυτό θα το πει. Άρα, νομίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση έγινε για άλλο σκοπό. Είδαμε ότι δεν είναι και πολύ σταθερή. Ο δείκτης, ο κλασικός, έχει αναπτυχθεί. Αλλά αυτό που σας έλεγα και στο οποίο δίνω έμφαση, το θέμα της χαράς. Μου έλεγε ένας δάσκαλος το εξής. Όταν έχεις ένα απερκτισμένο παιδί που παίζει μια συναυλία πιάνο, όλοι χειροκροτούν. Όταν έχεις ένα παιδί με ειδικές ανάγκες που είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που βάζει τα καροδόνια στο παπούτσι, ποιος χειροκροτάει? Ο ειδικός παιδαγωγός. Μόνο αυτός. Βέβαια. Και λέει λοιπόν. Αυτό είναι άδικο. Γιατί το παλούκι που έχει φάει αυτό το παιδί είναι το ίδιο με το άλλο. Άρα λέω ότι με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε μένα αυτό που με ενοχλεί και το λέω και επίσημα, είναι ότι έχουμε πολλοί μη ειδικούς, υποτίθεται ειδικούς των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που έχουν μπει εκεί πέρα μόνο επειδή ήταν μόνιμη θέση. Όταν εγώ βλέπω σε μια τάξη υποστήριξης και βλέπω το παιδί, το νέο που έχει καθίσει δίπλα. Δεν ξέρει καν αν είναι δεξιόχειρες, αριστερόχειρες το παιδί. Γιατί επειδή είναι με ειδικές ανάγκες, δεν μπορεί να το πει ξεκάθαρα, αλλά πώς κάθεται,
Το βλέπεις αμέσως. Δεν ξέρει ποιο είναι το μάστεράι του. Σε αυτό το επίπεδο, χαμηλό. Το μάστεράι είναι πάρα πολύ απλό, είναι το μάτι οδηγός και το άλλο ακολουθεί. Πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε καν το δικό μας. Ενώ οι επιλογές που έχετε μέσα σε χώρο τριών διαστάσεων χαρακτηρίζουν περισσότερο από το μαστεράκι παρά από το δεξί-αριστερό χέρι-πόδι. Αλλά μερικά βασικά στοιχεία όταν τα μαθαίνουν έχει νόημα. Εγώ λέω απλώς ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες βοηθούν τη γενική εκπαίδευση. Διότι επειδή είναι πιο δύσκολη η εκπαίδευσή τους, πρέπει να βρούμε καλύτερα εργαλεία να περάσει. Σε δίνω ένα παράδειγμα. Έχετε ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει να μετράει. Βλέπει ένα πίνακα. Το έχουμε κάνει αυτό. Το έχω ζήσει ζωντανά. Άρα έχει ένα πίνακα. Ας πούμε, αυτό που είναι γραμμένο εδώ, του λέτε πόσα ήττα έχει. Βέβαια. Θα σας κάνω εγώ το παιδί με ειδικές ανάγκες. Εσείς τα ξέρετε, βέβαια, τα λέω για τους άλλους. Θα πει ένα και πολύ χαρούμενο σου λέει ένα. Και λες, τι λέει τώρα. Δεν θυμάται να μετράει, αλλά θυμάται να αναγνωρίζει. Άρα, αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι ο εγκέφαλος όταν κάνει αυτό το πράγμα, κάνει πρώτα αντιστοίχηση. Δηλαδή, άμα του λέγατε, κάθε φορά που λες ένα, πάρε ένα φασόλι. Άρα, το παράδειγμα που δίνουμε εμείς, έχετε δύο σακιά με φασόλια. Και λέτε ποιος έχει πιο πολλά. Εμείς όταν ξέρουμε να μετράμε, τι κάνουμε. Μετράμε το ένα, μετράμε το άλλο, συγκρίνουμε τους δύο αριθμούς και ξέρουμε ποιος είναι. Όταν δεν το ξέρετε αυτό, τι κάνετε. Είναι πολύ απλό. Βγάζετε ξανά. Σε αυτό που θα μείνει πιο πολλά. Άρα μπορείτε να μάθετε σε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες να σας απαντήσει ποιο σάκος έχει περισσότερα φασόλια χωρίς να έχει μετρήσει. Γιατί ο εγκέφαλός μας κάνει την αντιστοίχηση πριν τη μέτρηση. Αυτό δεν το ξέραμε παλιά. Δεν ξέραμε ότι λειτουργεί έτσι. Άρα, αυτές τις τεχνικές τις χρησιμοποιούμε και τις χρησιμοποιούμε και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και για να ενισχύσουμε ένα πρόγραμμα που είναι για παιδιά που είναι υπηρεσμένα. Αλλά αυτά τα δύο τελικά μας βοηθούν, γιατί θα δείτε τώρα ότι στην κλασική εκπαίδευση η αντιστοίχηση είναι πριν τη μέτρηση. Ενώ παλιά δεν ήταν. Την βλέπαμε μετά με τα σύνολα και νομίζαμε ότι κάναμε και κάτι παραπάνω. Δεν ήταν παραπάνω, ήταν παρακάτω.